άκου να σου πω το κάτι. Ναι. Όταν βγήκε πρώτον, όταν βγήκε ο Αραούχο, ναι, η ΑΕΚ ανάπνευσε. Έπαψε να αραχουίζει. Το σκέφτηκα και εγώ κάποια στιγμή. Αυτό είναι φανερό. Ναι. Και να σου πω κάτι άλλο πιο προχωρημένο. Και βγήκε και ο Λιβάγια πιο πολύ μπροστά. Να σου πω κάτι άλλο πιο προχωρημένο που μπορεί κάποια εξήγηση να με κυνηγήσουν. Αλλά ναι, εγώ έτσι το βλέπω. Ναι. Δεν έπαψε απλά χθες να αραουχίζει, αλλά και να μανταλίζει. Εγώ δεν λέω να πούμε καλά χτύπησε ο μαντάλος, αυτά είναι κομικά πράγματα, έτσι. Έτσι αναδιαστικά. Λοιπόν, αλλά είδες ότι μετά την αποβολή του Αραούχου, όχι μένες, καλά το χειρίστηκε το πράγμα. Λέβαιξε το 4-4-1, ναι, οι γραμμές ήταν κοντά. Πολύ κοντά και φοβερή. Έβγαινε γρήγορα μπροστά, χωρίς να περνάει η μπάλα ντε και καλά από το μάνταλο, ναι, σαν φίλτρο, ναι, λαδιού και έτσι και βεζίνης. Και έβγαινε γρήγορα μπροστά. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στον ΠΑΟΚ. Είναι απαράδεκτο για τον Λουτσέσκο. Ποιο? Μένει η ΑΕΚ νωρίς-νωρίς. Πουρνό-πουρνό. Με 8 παίχτες. Συγγνώμη, από το 8 λεπτό με 10 παίχτες. Και συνεχίζει να παίζει με ένα κυνηγό. Γιατί κύριε Λουτσέσκο? Γιατί κύριε Ρουμάνε μου? Βάλει και ένα κυνηγό δίπλα από τον Μπρίγιοβιτς. Με 10 παίζει ο άλλος. Κλείνεται. Τι τον αφήνεις να πούμε τον Μπρίγιοβιτς μόνο του μέσα στην αντίπαλη περιοχή για να το καταπίνει το μπακ της ΑΕΚ? Είναι φοβερό αυτό το πράγμα, παιδί μου. Μετά τι παρατηρώ στον ΠΑΟΚ? Ο Μπρίγιοβιτς δεν είναι κακός παίκτης. Αλλά δυστυχώς είναι παίκτης περιοχής. Και πρέπει ο ΠΑΟΚ να έχει τον απόλυτο έλεγχο, να βομβαρδίζει και ο Μπρίγιοβιτς να τα βάζει. Είναι ικανός αυτό, είναι δολοφόνο με στην περιοχή όταν του έχει την μπάλα. Του έρχεται όμως η μπάλα? Δεν του έρχεται. Δεν έχει ο ΠΑΟΚ, παιδί μου, τα κατάλληλα χαφ να κάνουν παιχνίδι. Επίσης, οι δύο πλάγοι δεν μπαίνουν ποτέ μέσα στην περιοχή. Μα δεν μπήκουν, παιδί μου, οι πλάγοι μέσα στην περιοχή, γίνεται δουλειά. Απειλείς? Δεν γίνεται να απειλήσεις. Πάει και βάζει χθες, είχε δίκιο μας φίλος που όλη την εβδομάδα που λέγει θα βάλει το Σάκοφ, θα βάλει το Σάκοφ. Άλλο ταγάρι αυτό. Αλλά το σπουδούν απ' όλα. Πάει και δίνει τον Ουάρντα στον Ατρόμητο. Γιατί λέμε τρελός? Γιατί είναι παράξενος. Μάλιστα. Και δίνει τον Ουάρντα στον ακράτη του και χαλάς 1,5 εκατομμύριο ευρώ, να το πω αλλιώς, 1,5 εκατομμύριο ευρώ για να πάρεις τον Ελ Καντουρί. Όχι ρε παιδί. 1,5 κομμάτι για να πάρεις τον Ελ Καντουρί και διώχνεις τον Ουάρντα. Δεν ξέρω ρε παιδί μου τι φταίει στον ΠΑΟΚ, ο οποίος πραγματικά έχει αξιόλογους παίκτες. Όλοι το λέμε αυτό, ότι έχει αξιόλογους παίκτες. Ομάδα δεν έχει. Ομάδα δεν έχει. Δεν νομίζω ότι φταίει ο Λουτσέσκου για όλα αυτά. Μην ξεχνάτε ποιον είχε προπονητή ο ΠΑΟΚ πριν τον Λουτσέσκου. Ένα Ιουγκοσλάβο που έκανε καριέρα στην Κίνα. Τα θυμάστε? Ο Λουτσέσκου απλά τι έχει κάνει? Έχει συμβιβαστεί. Έχει συμβιβαστεί με τις μεταγραφές αυτές που έχουν γίνει στον ΠΑΟΚ, τις πανάκριβες μεταγραφές. Δεν καταλαβαίνω. Κύριε Λουτσέσκου, σήκωσε μπαεράκι. Σήκωσε σήμερα της Επανάστασης. Και να πεις τι μου φέρατε, ρε. Εγώ θα βάλω το Λιμιό. Εγώ θα βάλω κάποιους άλλους. Θα τους καθιερώσω. Και μετά, δεν γίνεται να είσαι ιδιοκτήτης ομάδας και να διοικείς από το Ροστόφ. Και εδώ να κάνω το κουμάντο ο γιος του Γκαγκάτσι, ο Μίχελ, ο Κωνσταντινίδης, ο Σβούρας, αν βάλεις και ένα άλμα γίνεται Σαβούρας. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Και να πάω παρακάτω. Και να σου πω γιατί θα πάω παρακάτω. Η ΑΕΚ πήρε το Λόπες ελεύθερο. Δεν χαλάσει λεφτά. Πήρε το Βρανιές ελεύθερο. Δεν χαλάσει λεφτά. Είχε πάρει το Σιμόες ελεύθερο. Δεν χαλάσει λεφτά. Και ο ΠΑΟΚ πάει και παίρνει τον Ελ Καντουρί και όλους τους άλλους με εκατομμύρια.
Αυτό ξέρει τι σημαίνει. Ότι ο ένας δεν ξέρει μπάλα, και μιλάω για τον Σαββίδη, και ο άλλος ξέρει τον τόπι. Θα μου πείτε ότι έτσι επιβραβεύεται η τσιγκουνιά του. Ε, βέβαια, ότι είναι τσιγκουνής, ότι είναι σκρούτς. Χάς να μου βάλει. Μέχρι αηδίας. Αλλά το θέμα τι είναι. Ξέρει μια αλφα μπάλα και πάει και επιλέγει κάποιους παίκτες χωρίς να ξοδευτεί και οι οποίοι προσφέρουν. Ο άλλος που δεν ξέρει τον τόπι πάει και παίρνει παίκτες δίνοντας εκατομμύρια και δεν κάνει ομάδα. Μετά τι παρατηρώ στον ΠΑΟΚ. Ο Μπρίγιοβιτς δεν είναι κακός παίκτης, αλλά δυστυχώς είναι παίκτης περιοχής. Και πρέπει ο ΠΑΟΚ να έχει τον απόλυτο έλεγχο, να βομβαρδίζει και ο Μπρίγιοβιτς να τα βάζει. Είναι ικανός αυτό, είναι δολοφόνος στην περιοχή όταν του έχει την μπάλα. Του έρχεται όμως η μπάλα. Δεν του έρχεται. Δεν έχει ο ΠΑΟΚ, παιδί μου, τα κατάλληλα χαφ να κάνουν παιχνίδι. Επίσης, οι δύο πλάγοι δεν μπαίνουν ποτέ μέσα στην περιοχή. Μα δεν μπήκουν, παιδί μου, οι πλάγοι μέσα στην περιοχή, γίνεται δουλειά. Απειλείς. Δεν γίνεται να απειλήσεις. Πάει και βάζει χθες, είχε δίκιο ο Σπύρος που όλη την εβδομάδα που λέγει θα βάλετε ο Σάκοφ, θα βάλετε ο Σάκοφ. Άλλο ταγάρι αυτό. Να σου πω το ναι. Όταν βγήκε πρώτον, όταν βγήκε ο Αραούχο, ναι. Η ΑΕΚ ανάπνευσε. Έπαψε να αραχουίζει. Το σκέφτηκα και εγώ κάποια στιγμή. Αυτό αφή. Είναι φανερό. Ναι. Και να σου πω κάτι άλλο πιο προχωρημένο. Και βγήκε και ο Λιβάγια πιο πολύ μπροστά. Να σου πω κάτι άλλο πιο προχωρημένο που μπορεί κάποια εξήγηση να με κυνηγήσουν. Αλλά ναι. Εγώ έτσι το βλέπω. Δεν έπαψε απλά χθες να αραουχίζει, αλλά και να μανταλίζει. Εγώ δεν λέω να πούμε καλά χτύπησε ο μαντάλος, αυτά είναι κομικά πράγματα, έτσι. Έτσι αναδικαστικά. Λοιπόν, αλλά είδες ότι μετά την αποβολή του Αραούχου, όχι μεν, καλά το χειρίστηκε το πράγμα. Όταν παίξε το 4-4, θα θυμάστε. Ο Λουτσέσκο απλά, τι έχει κάνει, έχει συμβιβαστεί. Έχει συμβιβαστεί με τις μεταγραφές αυτές που έχουν γίνει στον ΠΑΟΚ, τις πανάκριβες μεταγραφές. Δεν καταλαβαίνω. Κύριε Λουτσέσκου, σήκωσε μπαεράκι. Σήκωσε σήμερα της Επανάστασης. Για να πεις τι μου φέρατε, ρε. Εγώ θα βάλω το Λιμνιό. Εγώ θα βάλω κάποιους άλλους. Θα τους καθιερώσω. Και μετά, δεν γίνεται να είσαι ιδιοκτήτης ομάδας και να διοικείς από τον Ροστόφ. Και εδώ να κάνουν το κουμάντο ο γιος του Γκαγκάτσι, ο Μίχελ, ο Κωνσταντινίδης, ο Σβούρας, αν βάλεις και ένα άλφα γίνεται Σαβούρας. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Και να πάω παρακάτω. Και να σου πω γιατί θα πάω παρακάτω. Ναι. Οι γραμμές ήταν κοντά. Πολύ κοντά. Και φοβερή. Έβγαινε γρήγορα μπροστά, χωρίς να περνάει η μπάλα ντε και καλά από το μάνταλο. Ναι. Σαν φίλτρο λαδιού και έτσι και βενζίνης. Και έβγαινε γρήγορα μπροστά. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στον ΠΑΟΚ. Είναι απαράδεκτο για τον Λουτσέσκου. Ποιο? Μένει η ΑΕΚ νωρίς. Πουρνό. Με 8 παίχτες. Συγγνώμη, από το 8 λεπτό με 10 παίχτες. Και συνεχίζει να παίζει με ένα κυνηγό. Γιατί κύριε Λουτσέσκου? Γιατί κύριε Ρουμάνε μου, βάλε και ένα κυνηγό δίπλα από τον Μπρίγιοβιτς. Με 10 παίζει ο άλλος. Κλείνεται. Τι τον αφήνεις να πούμε τον Μπρίγιοβιτς μόνο του μέσα στην αντίπαλη περιοχή για να το καταπείτε, ας είναι μάκη της ΑΕΚ. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα, παιδί μου. Να τους πω εδώ απ' όλα. Πάει και δίνει τον Ουάρντα στον Ατρόμητο. Γιατί λένε τρελός. Γιατί είναι παράξενος. Μάλιστα. Και δίνεις τον Ουάρντα στον ακράτη του και χαλάς 1,5 εκατομμύριο ευρώ, να το πω αλλιώς, 1,5 εκατομμύριο ευρώ για να πάρεις
τον Ελ Καντουρί. Ε, όχι, ρε παιδί. 1,5 κομμάτι για να πάει στον Ελ Καντουρί και διώχνει τον Ουάρντα. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, τι φταίει στον ΠΑΟΚ, ο οποίος πραγματικά έχει αξιόλογους παίκτες. Όλοι το λέμε αυτό, ότι έχει αξιόλογους παίκτες. Ομάδα δεν έχει. Ομάδα δεν έχει. Δεν νομίζω ότι φταίει ο Λουτσέσκου για όλα αυτά. Μην ξεχνάτε ποιον είχε προπονητή ο ΠΑΟΚ πριν τον Λουτσέσκου. Ένα Ιουγκοσλάβο που έκανε καριέρα στην Κίνα.